Με ταχύτητα ανέμων που φτάνει τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, ο τυφώνας Άιντα πλήττει την Κούβα, όπου βρέχει ασταμάτητα το τελευταίο 24ωρο. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις ακτές, καθώς τεράστια κύματα και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν το νησί της Καραϊβικής. Insistir ahora en la población, con la población nuestra también, la protección de los recursos que están dentro de la vivienda. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το νερό από τη βροχή πιθανώς να ξεπεράσει τα 60 εκατοστά κατά τόπους και ήδη 1.200 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους αναζητώντας προστασία σε καταφύγια. Ο τυφώνας κατευθύνεται προς τις νότιες ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι θα ενισχυθεί κατά πολύ πριν φτάσει στη Λουιζιάννα με ρηπές ανέμων που μπορεί να αγγίξουν τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. It's expected to reach major hurricane status here likely in the next 24 to 36 hours, potentially getting as high as a category 4 storm. Unfortunately, it is expected to make landfall as of right now as a category 4 hurricane. Ήδη κάτοικοι στη Νέα Ορλεάνη προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Ουρές σχηματίζονται στα σούπερ μάρκετ για προμήθειες. We all know from Katrina, you know that something like this is not to be played with. Ο κυβερνήτης στη Λουιζιάννα κάλεσε τους κατοίκους να λάβουν πολύ σοβαρά τις προειδοποιήσεις των αρχών και ζήτησε από όσους μένουν κατά μήκος της ακτογραμμής να εγκαταλείψουν εγκαίρως τα σπίτια τους. Now is the time to finish your preparations and I want to encourage everyone to understand that by nightfall tomorrow night you need to be where you intend to ride out the storm.